Πάμε. Ο Τέμιλης. Έχεις να πεις κάτι. Έχω να πω ότι εγώ δεν ξεκίνησα την κότρα γιατί ήμουν φορτισμένος συναισθηματικά. Ήμουν φορτισμένος συναισθηματικά τότε προχθές που τα λέγαμε. Ναι, είχε έρθει η πρόσκληση. Τέλος πάντων, στο Μάκη δεν έχω να απαντήσω κάτι. Απλά είχε ξεχάσει το γεγονός ότι εκτός από διευθυντής του ρυθμού ήταν και διευθυντής της Heaven εκείνη την εποχή. Οπότε προωθούσε όλα τα κομμάτια που πλήρωνε για να βγουν από τη Heaven. Είχε πληρώσει και το δικό μου το CD για να βγει. Και του είπα, μα γιατί δεν το παίζεις. Και μου λέει, αν ήταν στο χέρι μου, δεν θα έβγαζα καν το CD. Είναι σαφές, άρα δεν σε γούσταρε, τέλος. Δεν του άρεσε το τραγούδι, η παραγωγή ήταν φτιαγμένη από την προηγούμενη διεύθυνση του σταθμού, την κυρία Παυλάου τότε, και έπεσε στα χέρια του Μάκη. Εσύ δεν έκανες καμία παραγωγή με τον Πουνέντι? Κάναμε αυτό το συγκεκριμένο CD που έχει το Πάντα Θα Πονάει, ένα κομμάτι που είχαμε παίξει εδώ. Α, ωραίο. Που σας άρεσε. Το θυμάμαι αυτό. Για να τώρα θα βγάλεις CD με τον Γεωργαντά. Κανονικά. Όχι να παίζει, όχι να παίζει ο Γεωργαντάς, να τραγουδάει ο Γεωργαντάς. Εφιάλτη. Όλοι οι καλλιτέχνες της Heaven πηγαίνανε πρώτη εκτέλεση στο ρυθμό. Εγώ πήγα τότε στον. Εσύ πήγες τελευταία εκτέλεση. Στον Orange. Τέτοια, εσύ πήγες τελευταία εκτέλεση. Θα πάει στον τότε Orange, εγώ. Αλήθεια. Ναι. Το μπορεί. Και η απάντηση της Παυλάου ήταν: μα έχει διευθυντή του ραδιόφωνο. Βρέστα μαζί. Γελάτε, μωρέ, γελάτε όλοι. Η Παυλάου πάντως είναι μια κυρία. Τώρα μιλάτε, όταν βρίσκεστε έξω. Θα μιλήσουμε. Εμένα μου είπε προχθές ο Μάκη. Κοίταξε με τον Μάκη. Με τον Μάκη ήταν συνενετικό το διαζύγιο. Δηλαδή. Κολοτούμπα, για καθόλου κολοτούμπα και ξέρω πώς δουλεύει το παιχνίδι εκεί στην δισκογραφία και ξέρω ότι εγώ δεν το χειρίστηκα καλά, θα πρέπει να είμαι πιο διπλωμάτης, αλλά δεν το έχω αυτό της διπλωματίας. Δηλαδή, αν νιώθω ότι υπάρχει μια ένταση, μια κόντρα, μια αντιπάθεια, έστω και ποιοτική, όχι διαπροσωπική, όσον αφορά τη δουλειά. Δηλαδή, αν κάποιος δεν πηγαίνει τη δουλειά μου, δεν θα κάτσω να ασχοληθώ. Είναι πολύ απλό. Μάλιστα. Οπότε τραβήξαμε διαφορετικούς δρόμους και. Ωραία. Μου λείπει, Μάκη. Πάμε. Η ειρωνία δεν βοηθάει να το